Είναι η βιολόγος η οποία βρέθηκε στο σημείο και στην ουσία σχεδόν το παλικαράκι έφυγε στην αγκαλιά της και θέλω να την παρακολουθήσουμε. Πάρκαρε απέξω την ώρα του πυροβολισμού. Θέλω να την παρακολουθήσουμε τη μαρτυρία και μετά θα έρθουμε ξανά σε εσάς. Βγαίνοντας, είδα το δράστη, είδα ένα όπλο, νόμιζα στην αρχή ο πυροβολισμός που άκουσα ότι ήταν από αεροβόλο. Και τη λέω της αδερφής μου, άκουσες πυροβολισμό, ήταν δίπλα μου. Μου λέει ναι, λέω αεροβόλο, αλλά βλέπω τη συγκρόνωση, όπως έλεγα αυτή τη φράση, βλέπω το δράστη να βγαίνει με το όπλο στο χέρι, γυρνάει ξανά προς τον Κωνσταντίνο και του λέει τώρα που σε σκότωσα, πάρε τηλέφωνο στην αστυνομία που θα μου πεις εμένα, με γράφεις. Και συνέχισε, έκανε βόλτες πέρα εδώ στο πεζοδρόμιο, γύρω από τα μάξι μου. Δεν έβγαινα για να μην με πυροβολήσει και εμένα. Λέω και αεροβόλο να είναι, γιατί να χτυπήσω. Μόλις έφυγε, άρχισε να απομακρύνεται κανονικά στο δρόμο, ηρεμότατος. Πήγε να πάει να πάει ταξί. Μπήκα μέσα, ρωτάω παιδιά, χτύπησε όντως κάποιος. Και μου λένε ναι, που είναι πίσω από τον πάκο. Πήγα πίσω από τον πάκο, βρήκα τον Κωνσταντίνο. Τέλος πάντων, του μίλησα, προσπάθησα να του δώσω κουράγιο κτλ. Ήταν ακόμα ζωντανός. Κοιτάξτε, εντάξει, μου άνοιξε τα μάτια του και με κοίταξε. Εγώ προσπαθούσα να τον καθησυχάσω. Όταν ήρθε το ΙΚΑΒ, οι συνάδελφοι τον βάλαμε μέσα στο φορείο. Εκεί στο φορείο είδα, έπιανα σφιγμό μέχρι κάποια στιγμή. Στο φορείο είδα ότι έφυγε, το γυρνάμε όπως έπρεπε και αρχίσαμε να του κάνουμε κάρπα. Πήρε μια ανάσα και λέμε εντάξει, οκ. Okay. Αλλά φαινόταν ότι ο άνθρωπος είχε. Τέλος πάντων. Είχε αιμορραγία. Όχι, δεν είχε αιμορραγία. Τίποτα δεν είχε. Αλλά φαινόταν ότι είχε εσωτερική αιμορραγία. Ο γιατρός που μας περίμενε, ο χειρούργος έξω από το νοσοκομείο, συνέχισε την κάρπα αμέσως μετά από μένα, πηγαίνοντας τον έτσι στα επίγοντα. Το διασωληνώσαν εκεί, κάνανε ό,τι μπορούσαν οι γιατροί. Αλλά δυστυχώς κατέληξε. Αυτό. Τρομακτική εμπειρία και για εσάς. Τρομακτική, ναι. Ναι. Αλλά συγχρόνως αισθάνομαι λίγο καλά που μπόρεσε και ήταν κάποιος δίπλα του τις τελευταίες δηλαδή, στιγμές του.